Πω. Ομορφιές, τι κουκλιάστε εσείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδάκια μου, αν με ρωτούσατε προσωπικά ποια είναι η σημαντικότερη στιγμή ενός μοντέλου, θα έλεγα η πρώτη επαφή με τα πρακτορία μόδας. Σήμερα θα έρθουν τα 4 μεγαλύτερα πρακτορία που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά. Σοκ. Το D-Model, το Ace, το VN και το The Legion, εκπρόσωποι αυτών των πρακτορείων, για να σας δούνε. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Αισθανθείτε ελεύθερα να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ό,τι απορίες έχετε απέναντι στους ανθρώπους, τους ειδικούς και γιατί όχι οι αυριανούς σας συνεργάτες. Αλληλούια, θα περάσουμε καλά. Θέλω τόσο πολύ να δω πώς θα μπορέσω να δείξω τον εαυτό μου όσο καλύτερα μπορώ για να κάνω μια καλή εντύπωση. Είναι πολύ σημαντικό, αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να σας δώσω για σήμερα, να είστε χαλαροί. Διότι τα πάντα έρχονται και κολλάνε πάνω σε αυτό που σας έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, που δεν είναι άλλο από τη χημεία. Εντάξει, βγάλετε την προσωπικότητά σας έξω, προσπαθήστε να κερδίσετε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύω για ένα μοντέλο είναι το παν. Ένα πολύ καλό γραφείο, το οποίο να έχουμε χημεία, το οποίο να πιστεύει στο μοντέλο. Οπότε πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάθε μοντέλο θα πρέπει να έχει έναν ιδανικό συνεργάτη. Γεια σας. Πάμε να καθίσουμε. Θα σου συστήσω ένα-ένα τα παιδιά. Παιδιά μου, θέλω να σας στήσω, έχω πολύ μεγάλη χαρά, τη Μυρτώ Τάγαρη. Μας έρχεται από το VN. Τέλεια. Μυρτώ μου, η Όλγα, ο Κωνσταντίνος, η Κυβέλη, η Ειρήνη και ο Αγκαίος. Είναι η τελική πεντάδα για το φετινό GNTM. Τους παρακολουθείς, Μυρτώ μου? Ναι, εννοείται. Έχουμε λοιπόν το VN στο σπίτι μας, ήρθε η Μυρτώ, μου φαίνεται πάρα πολύ γλυκιά. Παίρνουμε μια πάρα πολύ όμορφη αύρα από αυτήν και περιμένω να δω τι έχει να μας πει. Εμείς είμαστε ένα γραφείο της φιλοσοφίας. Τα μοντέλα που επιλέγουμε να είναι τέτοια που να έχουν το potential να κάνουν καριέρα έξω, να έχουν γραφεία, να ερχόσαστε στην πατρίδα σας βέβαια, αλλά να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή παίρνετε option, παίρνετε booking, πετάτε, φεύγετε. Επαγγελματίες. Ναι. Μυρτώ μου, θέλεις να μας πεις κάποια από τα ονόματα τα οποία εκπροσωπείτε, ναι, ούτως ώστε εμείς έχουμε τη Ροζάνα, φυσικά, που δουλεύει σε όλο τον κόσμο, δηλαδή πετάει συνέχεια από εδώ και από εκεί. Να πούμε λίγο σε αυτό το σημείο, αν και νομίζω ότι τα παιδιά γνωρίζουν ήδη, ότι η Ροζάνα Γεωργίου είναι ένα από τα γνωστότερα μοντέλα παγκοσμίως, ίσως το πιο διάσημο μοντέλο Ελληνίδα μιλώντας έτσι, σε παγκόσμια κλίμακα. Έχει συνεργαστεί με κάποιους από τους top πελάτες, Louis Vuitton, Dior, χίλια δύο πράγματα, τι ναι. Τι περιοδικά να πω, τι αχώ χαμός. Ωραία. Όλγα. Πώς επιλέγετε ένα μοντέλο, δηλαδή τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να ταιριάξει στο πρακτορείο σας? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το σώμα, το ύψος, πολλές φορές και το character, δηλαδή... Προσωπικότητα. Το βλέπεις κάποια παιδιά που έχουν τη σπίθα, θέλουνε, κατάλαβες, και το δουλεύουνε. Μυρτώ μου, από τη στιγμή που γνωρίζεις τα παιδιά, θα ήθελα να μου κάνεις έτσι ένα προσωπικό σχόλιο για τον καθέναν. Ωραία. Λοιπόν, η Όλγα είναι η αντιπροσωπευτική γυναικάρα, η οποία θα κάνει μια τεράστια καριέρα στο υπογράφο, γιατί είναι θηλυκό, έχει ωραίες γωνίες, θα δουλέψει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος είναι fashion icon, δεν το συζητώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρει να τονίσει αυτό που θα του δώσεις, δεν πρέπει να του πεις τίποτα. Ξέρει μόνος του ακριβώς τι να κάνει. Η Κυβέλη είναι μια κουκλάρα, δεν το συζητώ. Μπορεί να κάνει τα πάντα, θα κάνει καριέρα. Η Ειρήνη είναι αυτό που λέμε, λες και την έχει σχεδιάσει πως θα ήταν το τέλειο μοντέλο. Μπορείς να πας πολύ μακριά. Και εσύ είσαι η αδυναμία μου. Και η αδυναμία της Αγγελικής από το γραφείο. Μου λέει, σε παρακαλώ τον Αγκαίο. Βλέπω άνοιξες τα χαρτιά κατευθείαν. Κατευθείαν. Υπάρχει κάποιο από αυτά τα παιδιά τα οποία θα ήθελες έτσι να δεις και να γνωρίσεις ίσως λίγο καλύτερα, πιο προσωπικά? Σίγουρα λοιπόν να δούμε τον Αγκαίο. Θα δω και την Όλγα και για να μην σας δω όλους, θα δω δύο παιδιά. Σίγουρα όταν σου λέει μία εκπρόσωπος ενός πρακτορείου ότι είσαι η αδυναμία του ανάμεσα σε τόσα παιδιά που έχουν περάσει το GNTM, σε κολακεύει λίγο, σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Μου έχεις εξηγημένη τη διάθεση. Τέλεια. Οπότε περιμένουμε, Όλγα, να δει και εσένα με τη σειρά της η Μυρτώ. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους ατζέντιδες από τα γραφεία. Okay. Και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Ακούγοντας το όχι από τη Μυρτώ. Εννοείται ότι δεν είναι κάτι για το οποίο χαίρομαι, είναι μια απόρριψη. Ξέρω ότι έρχονται άλλα τρία πρακτορία, οπότε έχω λίγο το κεφάλι μου ίσο και προσπαθώ να μείνω μια χαρά θετικός. Για να δω το book σου. Είναι το book. Η
Είναι του bootcamp αυτή. Ναι, το θυμάμαι. Η Polaroid, εδώ πέρα είχαμε... Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά. Θα τα χρειάζεσαι πάντα στο εξωτερικό, να ξέρεις. Το πρώτο πράγμα που θέλουν να δούνε είναι Polaroid και πρόσφατα. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις πάντα τα Polaroid τα τελευταία. Πώς να είναι άραγε ένα casting κάνει. Δεν ξέρω, εγώ αγχωρώ. Δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά είναι casting, όχι. Α, casting για πρακτορείο. Όχι, γενικά casting. Γιατί ό,τι έκανα ήταν freelance και τύχαινε να βλέπουν, ξέρω εγώ, κάποιο tutorial, κάποιο test που είχα κάνει και να μου κάνουμε αυτό, ξέρω. Δεν έχει τύχει ποτέ, μόνο φωτογράφους κυρίως συνεργαστεί. Λοιπόν, Αγγέ, πες μου τι θες να μάθεις. Θέλω να ασχοληθώ πάρα πολύ με το χώρο της μόδας και γενικότερα θέλω και στο εσωτερικό, αλλά πιο πολύ στο εξωτερικό. Εμείς συνεργαζόμαστε με τα καλύτερα γραφεία στο εξωτερικό. Εφόσον εσύ είσαι διατεθειμένος να φύγεις έξω, θα έχεις όλο το support από εμάς, κατάλαβες. Υπάρχουν πράγματα πάρα πολλά που μπορείς να κάνεις. Ύψος έχεις? 1,86 μισό. Ωραία, μια χαρά είναι το ύψος σου. Για περπάτησέ μου λίγο να σε δω. Εννοείται. Αχ, το στυλιανό, θα του άρεσε πάρα πολύ αυτή η φάση τώρα. Ναι. Γενικά σε όλα τα παιδιά νομίζω θα άρεσε πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί που θα άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ναι, γιατί μόλις βγούμε από εδώ, δηλαδή ναι, έχουμε ήδη την πρώτη αυτό, επαφή. Δηλαδή. Το θέμα είναι μετά να γίνει η επιλογή, η σωστή επιλογή. Ουσιαστικά είναι σαν fast forward το τι θα συνέβαινε όταν βγαίναμε από το πρακτορείο. Εγώ το σκεφτόμουν συχνά, δηλαδή πρέπει να πάω σε πρακτορία. Πού να πάω, πώς θα επικοινωνήσω, πώς θα κανονίσω. Εγώ θα σε έβλεπα, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Τέλεια. Για να μπορέσουμε να σε προωθήσουμε και να έχεις μια καριέρα top. Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα και εγώ, Αγγέ μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, πάω φορά και την Όλγα. Τέλεια. Κάναμε ένα πολύ χαλαρό casting με τη Μυρτό και μου άρεσε πάρα πολύ που συζητήσαμε για το εξωτερικό και όλα αυτά. Οπότε γενικότερα μ' άρεσε αυτό το casting, μ' άρεσε σαν εμπειρία. Καλησπέρα και πάλι. Για να δω, Όλγα μου, το μπουξού. Η αλήθεια είναι ότι από τη δεκάδα και μετά έχω ανέβει, οπότε προτιμώ τις εικόνες από εκεί και πέρα. όχι, εγώ σε έχω παρακολουθήσει. Έχω δει την προσπάθειά σου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, ίσως έχει παίξει ρόλο ο αθλητισμός στη ζωή σου, γιατί μέσα από τον αθλητισμό έχουν δουλέψει, ξέρουν πώς είναι η προσπάθεια στο κάθε τι. Ξέρεις τι θέλεις και δουλεύεις μετά γι' αυτό. Τι περιμένεις εσύ από αυτό το χώρο? Η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι μπήκα λίγο στα τυφλά και όσο προχωρούσα έβλεπα ότι όντως μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε τράβαγε, όλο και περισσότερο. Πάρα πολύ, ναι. Το ζούσα τόσο πολύ. Εμένα αυτό μ' άρεσε και ήθελα τώρα έτσι να σε δω και λίγο ιδιαίτερα, ναι. Γιατί μ' αρέσει που έκανες τόση προσπάθεια και το σώμα σου, οι γραμμές στο πρόσωπό σου, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο. Ευχαριστώ. Το οποίο αυτό σου δίνει και μια εμπορικότητα παραπάνω, που είναι σημαντική κι αυτή. Και εγώ εκεί με κατατάσσω πιο πολύ, στα commercial. Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί πέρα θα σε επιλέγουν αυλεπί. Ευχαριστώ. Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, Όλγα μου. Χάρηκα πάρα πολύ και θα τα πούμε έξω. Θα ελπίζω να τα πούμε έξω, σίγουρα. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Καλά, πλέον το έχω καταλάβει ότι είμαι πιο commercial. Είναι ξεκάθαρο, όλοι μου το λένε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Και συνεχίζουμε, λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Νικόλα μου, παιδιά, συνεχίζουμε με τον Νικόλα Λάσκαρη από το ACE. Νικόλα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τα παιδιά μας, πώς τα βλέπεις? Τα βλέπω σούπερ, αρκετά αλλαγμένα, η αλήθεια είναι. Σας αξίζουν προσωπικά συγχαρητήρια. Βλέπω ήδη εξέλιξη και σωματική. Μπράβο, την εμπειρία την οποία έχετε αποκτήσει εντός σπιτιού όλους αυτούς τους μήνες θα την καταλάβετε, παιδιά, με το που βρεθείτε στο πρώτο σετ εκτός του GNTM. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεσαι στο κομμάτι της εξέλιξης των παιδιών και σε αυτό το σημείο θέλω να σου κάνω την ερώτηση. Τι ακριβώς ψάχνει το ACE αυτή τη στιγμή σαν ένα σύγχρονο μοντέλο ή γενικότερα τι ακριβώς? Καταρχήν μιλάμε για το μεγαλύτερο πρακτορείο μοντέλων στην Ελλάδα και το παλαιότερο. Οπότε στην ουσία αυτό το οποίο σαν Νίκος προσωπικά και σαν Booker του ACE, αυτό το οποίο ψάχνω τελικά είναι μια φωτογενής προσωπικότητα η οποία θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει στον χώρο της μόδας και θα κάνει, παιδιά, το modeling πρωταθλητισμό, όχι χόμπι. Από εκεί και πέρα
όλα τα παιδιά τα οποία αναλαμβάνουμε σαν γραφείο, ο στόχος είναι πάντα το εξωτερικό, θέτοντας γερές βάσεις όμως στην Ελλάδα. Μόλις άρχισε ο κ. Νικόλας να μιλάει για πρωταθλητισμό και να το συνδυάζει με το χώρο του modeling, λέω εδώ είσαι, κοίτα με εγώ, έρχομαι πρωταθλητισμό, ξέρω πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάς, οπότε είμαστε φτιαγμένοι ένας για τον άλλον. Μην ξεχνάτε ότι θα ξεκινήσετε, παιδιά, την καριέρα σας ως νέα μοντέλα, new faces, στο 2021. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η digital εικόνα σας, θα έλεγα. Το πώς δηλαδή θα διαχειριστείτε αμέσως μετά το παιχνίδι, το προφίλ σας στα social media, τι θα ανεβάζετε, τι δεν θα ανεβάζετε, πώς θα συμπεριφέρεστε και πώς θα εκφράζεστε μέσα από το Instagram, είναι το πιο σημαντικό. Πλέον ακόμα και στα μεγάλα γραφεία του εξωτερικού και πάρα πολλοί πελάτες σε casting θα σας σταματήσουν και θα ζητήσουν το Instagram σας εκείνη τη στιγμή. Και είναι το 50% του casting. Αυτή τη στιγμή δεν θα έκλεινα πολλές δουλειές, έτσι όπως είναι το Instagram μου. Αλλά it's okay, έτσι με αγαπήσατε, θα το φτιάξω, το υπόσχομαι. Θα ήθελα να μάθω βέβαια και με τι ασχολείστε, παιδιά, εκτός του modeling. Υπάρχουν κάποιες σπουδές που σας απασχολούν, κάποια προσωπικά χόμπι, κάποια προσωπικά ενδιαφέροντα. Εσύ, Κωνσταντίνε, για παράδειγμα. Εγώ πήρα φέτος το πτυχίο μου στο business management, σπουδάζω Αγγλία. Το κάνω πρωτοαθλητισμό, έκανα στο debate. Αυτό έχω αντιληφθεί και εγώ από τα επεισόδια που σε έχω δει. Πόσο καλλιεργημένο χαρακτήρα είχες αποδώσει μέσα στο παιχνίδι. Που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, το να συνεχίζετε, παιδιά, όλοι σας να αναπτύσσετε και να καλλιεργείτε τον εαυτό σας και την προσωπικότητά σας, αυτό είναι μια προσπάθεια που δεν πρέπει να τη σταματήσετε ενδεχομένως ποτέ. Έχω απόψεις, έχω νομίζω έναν αρκετά έντονο χαρακτήρα όταν χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα έναν αρκετά ευαίσθητο και συναισθηματικό σε άλλες μου φάσεις. Οπότε ελπίζω σίγουρα πως θα με διαλέξει, να δείξω κι εγώ ότι έχω να δώσω, να συζητήσουμε τι θα μπορούσε να βλέπει για μένα. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σας. Ήσουν από τις περιπτώσεις που λίγο δυσκολεύτηκε στο makeover. Ναι. Αν υπάρξει μια εταιρεία, η οποία θα θέλει να σου κοντίνει το μαλλί και σε συνεργασία βέβαια με τον booker σου, ας πούμε, ότι το αποφασίσετε ότι πλέον, με αφορμή την καμπάνια αυτή, το μαλλί σου θα είναι πιο κοντά, θα το έκανες. Ναι, θα το έκανα, γιατί πλέον μέσα μου αρκετά έχει οριμάσει όλο αυτό που στην αρχή ήρθε λίγο και με ξένησε το ότι makeover και θα χρειαστεί να κοπεί το μαλλί σου. Πλέον νιώθω ότι δεν με νοιάζει τόσο. Νομίζω η Ειρήνη ψεύδεται. Λιγάκι. Έτσι πως βλέπεις τα παιδιά και τα έχεις απέναντί σου, υπάρχει κάποιος τον οποίο θα ήθελες να δεις έτσι λίγο πιο προσωπικά, εκτενέστερα το book του? Θα ήθελα να δω αρχικά την Όλγα. Με μαγιό να περπατήσουμε, θα κρυώσουμε λίγο, αλλά πειράζει, με ενδιαφέρει πραγματικά να δω την αλλαγή. Νομίζω θα ήθελα να δω και τον Αγκαίο. Θέλει. Και θα ήθελα να δω λίγο πιο κοντά την Ειρήνη. Όλγα, Αγκαίος και Ειρήνη, λοιπόν, για το Ace. Κανένα πρόβλημα, κατάλαβα ότι δεν θα με διαλέξει, δεν την ενθουσίασα. Αλλά συνεχίζω να μην πτωούμε, γιατί προφανώς είναι ένα μεγάλο κομμάτι το να συνεργαστείς. Θα είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, προφανώς δεν μπορείς να έχεις χημία με όλους. Περνάμε στο στούντιο, όλοι γιατί είμαστε το μαγιό σου και η Ειρήνη το μπουκ σου. Οκ, πάμε. Από ό,τι φαίνεται με τον Αγκαίο αρέσουμε πολύ, οπότε είμαστε Αγκαίος και εγώ 2-0 και οι άλλοι τρέχουν και δεν μας φτάνουν. Πετάει η Όλγα, βγάλει φταράκια σε λίγο, να τη χάσουμε. Λογικό, ρε. Έχω πλέξει δύο πρακτορία, μπράβο. Νομίζω ότι ταιριάζει το έτσι. Ναι, και τα δύο πρακτορία ταιριάζουν. Και το πιν. Καταλαβαίνω ότι το κάθε μοντέλο έχει την ιδιαιτερότητά του. Σε κάποιους αυτή η ιδιαιτερότητα θα αρέσει, θα τραβήξει και γι' αυτό είναι μοντέλο. Κάποιους άλλους θα τους πέρασε διάφορο. Έτσι είναι, απόρριψη υπάρχει. Εντάξει, απλά σίγουρα δεν είναι ωραίο, απλώς είναι it is what it is, γιατί έτσι είναι η δουλειά αυτό. Δεν έχω πέσει ακριβώς ψυχολογικά, κυρίως έχω ξενερώσει, αλλά μπαίνει στο μυαλό μου λίγο ένας εισαγωγικά φόβος ότι αφού κυλάει έτσι, θα κυλήσει έτσι μέχρι το τέλος ή θα μου δοθεί η ευκαιρία μου. Αρχικά θα ήθελα να μου δείξεις λίγο τα προφίλ σου, όπως είσαι, κάνοντας και τα μαλλιά σου λίγο πίσω. Οκ. Τέλεια. Γενικά θέλουμε να βλέπουμε αρκετά το πρόσωπο. Ναι. Όλγα, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι από τα κορίτσια, από εδώ και πέρα δηλαδή σαν συμβουλή, που θα πρέπει να είσαι αρκετά αυστηρή με τον εαυτό σου. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να προσέξεις αρκετά τα social media σου, να έχεις μια εικόνα και ένα content το οποίο θα αφορά τον κόσμο. Αυτό θέλω και να καταφέρω. Δηλαδή να μην είμαι απλά ένα μοντέλο, να είμαι ένα role model ουσιαστικά για πάρα πολύ κόσμο, οπότε τέλεια. Εκεί στοχεύω. Θέλω να σε ρωτήσω,
πιο προσωπικά, πώς σκοπεύει σαν η Ειρήνη πια να διαχειριστείς ενδεχομένως πέρα από το κομμάτι του modeling, yeah. Την αναγνωρισιμότητα και την απήχηση που μπορεί να έχεις στον απλό κόσμο, στο yeah. κοινό. Δηλαδή είσαι έτοιμη, να σου το πω γι' αυτό, για τον ενδεχόμενο χαμό που μπορεί να ζήσεις στα social media. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα καμία επαφή με αυτό, οπότε δεν γνωρίζω και πώς να το χειριστώ. Άρα θεωρώ ότι π.χ. ένας άνθρωπος σαν εσάς είναι ο κατάλληλος ώστε να μου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για να μπορέσω να το χειριστώ όλο αυτό. Θα ήθελες να μου κάνεις ένα catwalk, απλά να δούμε πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Εννοείται. Μπράβο. Τέλεια. Το σώμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Όπως γνώρισα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να σε ξαναδώ και εκτός παιχνιδιού. Σίγουρα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ έτσι θερμός και συνεννοήσιμος, άρα πήγε ιδανικά. Γεια σας. Καλώς. Καλησπέρα. Γεια σας. Τζένι από το D-Models. Χαίρομαι πολύ. Να πω την αλήθεια, είναι ένα από τα πρακτορία του D που περίμενα με πολύ ανυπομονησία να δω σήμερα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει το mentality τους κολλάει λίγο πιο πολύ με μένα. Λοιπόν, το D-Models υπάρχει από το 2005. Είμαστε ένα γραφείο που κατά κύριο λόγο ασχολιόμασταν με μοντέλα από το εξωτερικό. Αντιπροσωπεύουμε πάρα πολλά κορίτσια από το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε και με τα αγόρια και έχουμε μία επιλεγμένη ομάδα από λίγους Έλληνες που έχουμε κάνει scouting το τελευταίο καιρό. Ασχολιόμαστε πιο πολύ με τα editorials, αλλά το τελευταίο καιρό έχουμε και κάποια παιδιά που κάνουν διαφημιστικά. Α, ναι και Όλγα. Γεια σας και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δικαιολογημένη, Όλγα μου, δεν πειράζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η προσωπικότητα του μοντέλου. Είναι κάτι που είναι το νούμερο ένα που κοιτάμε μαζί με την εμφάνιση. Έτσι πως βλέπεις τα παιδιά, Τζένι μου, θα ήθελα να μου πεις ένα σχόλιο για τον καθένα. Σίγουρα ο Αγκαίος πιστεύω ότι θα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό. Έχει πάρα, πάρα πολύ φρέσκια εμφάνιση. Ναι. Σε πιο commercial ή πιο fashion, high fashion? Εγώ πιστεύω και τα δύο. Ακούγοντας αυτά τα σχόλια, λέω, έλα ξεκόλα, back to back, τρίτο πρακτορείο σειρά, έλα, εδώ είμαστε. Η Όλγα. Η Όλγα, να πω την αλήθεια, θα την έβλεπα να δουλεύει στο Μαϊάμι. Μια χαρά. Τέλεια. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Τον βλέπω να κάνει και φωτογραφίσεις και πασαρέλα σε, ας πούμε, Λονδίνο και Βερολίνο θα τον έβλεπα. Σε πιο fashion πελάτες, όπως Balenciaga και τέτοια πράγματα. Well done, Κωνσταντίνα. Για χαρά. Άψογα. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ με τα σχόλια της Τζέννης και ειδικά το σχόλιο ότι θα με έβλεπε σε brands όπως Balenciaga. Άρα νιώθω ότι καταλαβαίνομαστε τελείως και ελπίζω πάρα πολύ στο να με επιλέξει. Κιβέλη. Η Κιβέλη και εκείνη πιστεύω ότι είναι στο ενδιάμεσο, ότι μπορεί να κάνει και τα δύο, και το commercial και το fashion, το οποίο μας ενδιαφέρει και μας πάρα πολύ αυτό το καιρό. Ωραία. Ναι. Και η Ειρήνη. Και η Ειρήνη έτσι έχει αρχοντική ελληνική ομορφιά. Πιστεύω σίγουρα στην Ελλάδα θα δούλευε πάρα πολύ και έτσι σε μεσογειακές χώρες, Ισπανία, Ιταλία, επειδή έχει αυτά τα λίγο πιο olive χρώματα γενικά. Ναι. Τζένι μου, επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι αν κάποιο από τα παιδιά θα ήθελες να το γνωρίσεις καλύτερα, να μάθεις κάποια πράγματα γι' αυτόν και γιατί όχι να δεις και το book του, να κάνετε μια κατηδία ναι. συζήτηση. Ναι. Θα ήθελα να δω το Κιβέλη πάρα πολύ. Α, τέλεια. Πραγματικά ένιωσα φανταστικά, ένιωσα υπέροχα και κολακεύτηκα πάρα πολύ, εννοείται. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι θα πει τον Κωνσταντίνο με τα σχόλια που έκανε. Γιατί έλεγε ότι είσαι πολύ ιδιαίτερος, δεν είπε. Τελικά πάλι δεν επιλέγομαι. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό να ξέρεις ότι έχουν περάσει τρία πρακτορία και ότι όλα τα παιδιά έχουν ξεχωρίσει με έναν τρόπο, αλλά εσύ ο μόνος που για τον ΑΒ λόγο μένεις πίσω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για σένα. Ουσιαστικά αγαπώ το χώρο της μόδας, δεν σπουδάζω κάτι και αν σπουδάσω κάποια στιγμή δεν θέλω να σπουδάσω κάτι σχετικά με το χώρο. Αγαπώ το modeling, αγαπώ οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μόδα.
Την ώρα του casting αγχώθηκα λίγο. Αλλά πάντα αγχώνομαι όταν πάω να μιλήσω για δουλειά. Οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο. Τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ να κάνεις γενικά? Αγαπώ οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είμαι διατεθειμένη να κάνω και commercial και high fashion και ό,τι υπάρχει στις δυνατότητές μου. Γιατί δεν ξέρω λόγω του ύψους μου άμα μπορώ να κάνω κάποια πασαρέλα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα γενικά στη μόδα, οπότε ναι, πλέον έχουν ανοίξει. Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί περιορισμοί με το ύψος κτλ. Τέλεια. Θα μπορούσα να σου ζητήσω να φορέσεις και το μαγιό σου, σε παρακαλώ. Βάζω μαγιό, εμφανίζομαι στην Τζέννη, μου λέει να τις περπατήσω. Τέλεια. Έδωσα τον καλύτερό μου αυτό όσο μπορούσα εκείνη τη στιγμή. Καλή επιτυχία και αν όλα πάνε καλά θα πούμε και εκτός από το παιχνίδι. Πιστεύω ότι της άρεσα, ήταν αρκετά χαρούμενη όταν φύγαμε, οπότε αναμένω να βγω και να μιλήσουμε από κοντά ξανά. Α, βουλάκια μου. Ήρθε η ώρα του παιδιού. Παιδιά, κοντά μας ο Δημήτρης Μακρής από το The Legion. Κάτι μου θυμίζει. Καλώς ήρθες. Το τελευταίο πρακτορείο είναι το The Legion, το οποίο είναι το πρακτορείο με το οποίο ξεκίνησα στον χώρο του modeling. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε να με βάζει σε τεστάκια, να κάνω φωτογραφίσεις, δουλειές. Και είναι ένα άτομο το οποίο μου είναι αρκετά γνώριμο, γιατί το τελευταίο χρόνο έχω δουλέψει αρκετά μαζί του. Η Όλγα, νομίζω τα παιδιά τα γνωρίζει, είναι περιττές συστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Όλγα, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, η Ειρήνη και ο Αγγέλης, φυσικά εκπροσωπώ ήδη στο γραφείο μου. Τέλεια, μια χαρά. Να σου πω μπράβο. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάει τόσο καλά. Και σου εύχομαι να πας και στον τελικό σύντομα. Γεια σας. Να σου και η Κυβέλη. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τίποτα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι ο μπούκερ του Αγκαίου θέλει τον Αγκαίο να πάει τελικό, αλλά hello, είμαστε κι εμείς εδώ, υπάρχουμε, σ' ακούμε. Το GNTM αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα scouting για μας τα γραφεία. Ως scouter, τι ακριβώς ψάχνεις να βρεις σε ένα μοντέλο? Ο λόγος που αναλαμβάνω κάποια παιδιά είναι πρώτον θέλω να αρέσουν σε μένα. Αν μου αρέσουν εμένα, ναι, και στη συνάδελφό μου, τη Γιάννα, και κατ' επέκταση στο Booking Table, έχουμε περισσότερο τη δυναμική και την πεποίθηση να τα προωθήσουμε και να δούμε πώς τα πού μπορούν να κινηθούμε γενικά. Θα ήθελα να μου πεις έτσι λίγα λόγια για τα παιδιά, πώς τα βλέπεις? Η Όλγα είναι λίγο πιο commercial, ναι, κατά τη δική μου άποψη. Εγώ θα σου πω ότι έχεις ένα πρότυπο σε αριστερών. Ο Κωνσταντίνος έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα για μένα, ναι. Είναι το ύψος. Αλλά ο τολμονικά και ο επιμένονικά. Η Ειρήνη έχει ένα μειονέκτημα, το οποίο είναι το κάτω μέρος του λαιμού της. Θα πρέπει να το ρίξεις πολύ στη μαστίχα χείου, θα σου πω εγώ. Ναι. Θα σου γυμνάσει το κάτω μέρος, ναι, και θα σου το κάνει πιο lean. Αυτό θες μόνο να κάνεις. Κυβέλη μου, θυμάμαι από το bootcamp όταν μπήκες μέσα, είπα, wow, αυτό το κορίτσι, λέω, είναι τέλειο γοροκόριτσο, αλλά πολύ feminine απ' την άλλη. Και αν κάτι μου αρέσει σε σένα, είναι ο χαρακτήρα σου που είσαι σκληρή. Δείχνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε δυσκολίε. Τα μοντέλα πρέπει να είναι σκληρά. Πρέπει να όταν χάνουν τον δρόμο του να μην πανικοβάλλονται. Πρέπει όταν χάνουν τα casting του να μην πανικοβάλλονται. Και γενικότερα δεν πρέπει να πανικοβάλλονται. Μου βγάζει αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό μου αρέσει. Και γενικά, α πούμε και η Εύη Ιωαννίδου, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Σα πληροφορώ ότι η Εύη Ιωαννίδου είναι η πιο επαγγελματία. Εγώ λέω παιδιά τα οποία έχει έτσι επιλέξει και θέλεις να δεις καλύτερα, να κάνετε και μια κουβέντα βλέποντας και το book. Κοίταξε να δεις, μου αρέσουν και τα τρία κορίτσια. Αλλά επειδή είμαι πολύ μαφιόζος και πολύ πονηρούλης όταν πρέπει, θα δω τα δύο κορίτσια στη μέση, γιατί το τρίτο θα το δω έξω. Okay. Άρα θέλεις να δεις την Κυβέλη και την Ειρήνη. Ναι. Και κάπου εδώ έρχεται το τέταρτο όχι του Κωνσταντίνου. Μπορώ να πω ότι θα το πάρει πάρα πολύ βαριά. Τι να πω, όσο αυτό τον επηρεάσει και στην επόμενη δοκιμασία. Γενικότερα, έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει συνέχεια να τον επικροτούν. Οπότε, σήμερα που δεν πήρε καμία φιλοφρόνηση, δεν ξέρω πώς θα τα πάει μετά. Έχω πράγματα να δώσω στο modeling, μπορώ να φωτογραφηθώ, μπορώ να κάνω πασαρέλες. Και απλώς ξέροντας ότι έχω δείξει πράγματα και εν τέλει δεν είναι αρκετό για τα πρακτορία να με ξεχωρίσουν, νιώθεις λίγο άσχημα. Δεν ξέρεις αν η προσπάθειά σου δεν είναι αρκετή ή αν πότε θα είναι αρκετή. Γεια σας και πάλι. Γεια σου. Ωραίο styling έχεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις το πώς εμφανιζόμαστε στα casting μας. Πρέπει να μοιάζουμε μοντέλα. Τέλεια. Αχ, τι ωραία φωτογραφία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσε τι γίνεται με σένα τώρα, Κυβέλη. Καταρχάς σου εύχομαι να τα πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Να πας στο τελικό. Ευχαριστώ. Και όχι μόνο επειδή είσαι όμορφη, αλλά επειδή έχεις και αυτή τη στόφα του δυναμικού ανθρώπου. Μπορεί κάποιοι να σε πούνε και λίγο δύσκολοι, μπορεί να σε πούνε και λίγο δύστροποι. Να ξέρεις, δεν είναι κακό αυτό. Ο Δημήτρης, όπως και η Τζέννη, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με το χαρακτήρα μου, την ακεραιότητά μου. Βλέπουν ότι είμαι αληθινή, εκτιμούν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχω καλλιεργήσει. Επίσης, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι βγαίνει το ότι είμαι αληθινή και ότι είμαι Κυβέλη πάντα. Είσαι campaign φάτσα. Ευχαριστώ. Ναι, και beauty επίσης αρκετό, αλλά πιστεύω ότι το look είναι αρκετά δυνατό για campaigns. Οπότε λοιπόν, για να κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Για την ωραία συζήτηση. Σου εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα σου δω και λίγο όρθια. Μπράβο. Χάρηκα. Να περνάς όμορφα, κούκλα μου. Θα τα ξαναπούμε και έξω μόλις βγω. Μακάρι. Σου εύχομαι. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ. Είσαι πάντως The Legion Girl. Το ομολογώ. Χαίρομαι. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης φάνηκε ένας πάρα πολύ αληθινός άνθρωπος. Ήταν αρκετά αυθόρμητος, ήταν πολύ πρόσχαρος και με έκανε να νιώσω πολύ άνετα. Και μπορώ να πω ότι θα ήθελα να μιλήσω μαζί του και έξω από το παιχνίδι. Εντάξει, ευχαριστικό. Λοιπόν, για πες μου λίγα, ξεκινήσουμε με μια βασική ερώτηση. Mm-hmm. Τι θες να κάνεις εσύ? Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το modeling, ώστε να κάνω καριέρα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα να βγάζω και λεφτά. Mm-hmm. Αλλά επειδή μου αρέσει και η σχολή μου, μπορώ να τα κάνω παράλληλα και αν δεν μου βγαίνει το παράλληλα, να ασχοληθώ μόνο με το modeling. Εντάξει, εγώ πιστεύω μπορείς να το κάνεις και παράλληλα. Εμείς σε γραφείο ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για σένα. Ναι, μας αρέσεις πάρα πολύ. Τέλεια. Με λίγες αλλαγές στα μαλάκια σου, mm-hmm. Θεωρούμε ότι έχεις αυτό το ethnic look. Έχεις και μια ελληνική ομορφιά, αλλά δεν είναι 100% ελληνική. Είσαι λίγο πιο, ας το πούμε, πιο Brazilian για μένα. Ναι. Ένα πιο Brazilian, παύλα indie look. Mm-hmm. Το οποίο με μια σωστή καθοδήγηση και με σωστά γραφεία στο εξωτερικό. Ίσως θα μπορούσες να κάνεις διάφορα πράγματα. Είσαι κατεξοχήν showgirl, το πιστεύω και εγώ αυτό. Από τη μέρα τέλεια, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, το ίδιο που είπαν και οι κριτές. Αλλά να ξέρεις ότι τα shows είναι αυτά τα οποία θα σου αποφέρουν και τις μεγάλες δουλειές. Χάρηκα πάρα πολύ που με θεώρησε showgirl ο κύριος Μακρύς, γιατί αυτό μου αρέσει κιόλας. Δηλαδή, μου αρέσουν φουλ οι πασαρέλες και τέτοια. Άρα, χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιος άνθρωπος θεωρεί ότι είμαι αυτό που ψάχνουν για αυτό το κομμάτι. Παιδιά μου, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχάς είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί αυτό το οποίο συνέβη σήμερα εδώ, νομίζω ότι δεν θα έχετε ξανά σχεδόν ποτέ τη δυνατότητα να δείτε 4 εκ των κορυφαίων γραφείων μαζεμένα την ίδια ώρα και στιγμή στο ίδιο μέρος. Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω κάποιες έτσι σκυθροπές φατσούλες, Κωνσταντίνα, αναφέρομαι σε σένα, τα πολλά όχι που θα ακούσετε σε αυτό το χώρο οδηγούν σε ένα τεράστιο ναι κάποια στιγμή. Που όλοι οι κόποι σας και οι προσπάθειές σας γίνονται για αυτό το ναι. Δεν ξέρω αν αισθάνθηκε καλύτερα ο Κωνσταντίνος με αυτό που είπε ο coach. Πάντως, εγώ αισθάνθηκα καλύτερα για το μέλλον, γιατί ήταν κάτι το οποίο ισχύει. Μπορεί να φας 10 όχι, και αυτό το ένα ναι να ακυρώσει όλα τα υπόλοιπα όχι. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Εντάξει, να είστε όλοι καλά. Η αυτοπεποίθησή μου δεν αλλάζει. Ξέρω τι δίνω, ξέρω τι μπορώ να δώσω. Απλώς αυτό που μένει είναι να το δει ένας άνθρωπος και να πει το ναι. Και όσο είμαι εδώ μέσα, ξέρω ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να αποδείξω σε αυτόν τον έναν άνθρωπο, όποιος και να είναι, ότι πρέπει να μου πει το ναι.